Καλησπέρα σας. Κοντά μας βρίσκεται ο τεχνικός της ομάδας μας, της ΑΕ Πετραλώνων, ο κύριος Θανάσης Παύλοβιτς. Θα θέλαμε να μας πει δύο λόγια για την φετινή αγωνιστική περίοδο. Έχουμε νέες μεταγραφές, έχουμε νέους στόχους και βέβαια να μας παρουσιάσει και το προπονητικό team της ομάδας μας. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν θέλω να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλο το ρεστινγκ ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα στο αθηναϊκό το οποίο δουλεύουμε εμείς. Με υγεία πάνω απ' όλα και φυσικά χωρίς τραυματισμούς. Από εκεί και πέρα, για τη φετινή χρονιά, θα πούμε ότι έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις, έμειναν κάποια παιδιά, έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις με κάποιους έμπειρους ποδοσφαιριστές. Έχουμε δηλαδή ένα κράμα μεταξύ νέων και πιο έμπειρων ποδοσφαιριστών. Ο στόχος της ομάδος είναι να μπορέσει να παίξει καταρχήν καλό ποδόσφαιρο, να μπορέσει να είναι ελκυστική, να ευχαριστιόμαστε τουλάχιστον εμείς και αυτοί που έρχονται να μας δουν και όσο δυνατόν πιο γρήγορα να μπορούμε να λέμε ότι μένουμε στην κατηγορία και ό,τι καλύτερο εφικτό είναι καλό. Έχετε κάνει κάποιες μεταγραφές. Θέλετε να μας πείτε, η πρώτη μεταγραφή ήταν της εστίας της ομάδας. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για τις μεταγραφές αυτές. Δεν τις έχετε ανεβάσει όλες στο site, ούτε στη σελίδα, για κάποιο λόγο βέβαια. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια. Όπως προείπα, έχουν γίνει κάποιες μεταγραφές. Είναι κάποια παιδιά τα οποία έχουν έρθει στην ομάδα, ήθελαν. Είναι παίκτες οι οποίοι ξέρουμε και θέλουμε να λέμε ότι βοηθάνε πολύ στην προπόνηση. Θέλουμε να λέμε ότι θα μας βοηθήσουν στην κατηγορία, γιατί όπως ξέρετε η κατηγορία είναι δύσκολη. Έτσι. Είναι μια άλλη κατηγορία η οποία δεν έχει να συλλέψει τίποτα από το ποτάμι της Εθνικής. Επομένως, αυτά τα παιδιά που πήραμε σαν μεταγραφές και ενίσχυση, νομίζω ότι μπορούν να μας βοηθήσουν. Συν ότι έχουμε κάποιες μεταγραφές οι οποίες ακόμα είναι σε συζητήσεις και θα μπορούμε, δηλαδή βασικά το ρόστερ δεν έχει κλείσει ακόμα. Και ό,τι καλύτερο μπορούμε στην πορεία να βρούμε, γιατί είναι ακόμα μακρύς ο δρόμος όσον αφορά τις μεταγραφές, ό,τι καλύτερο είναι και μπορούμε να αποκτήσουμε, καλοδεχόμενο θέμα. Θα το δούμε αυτό. Το προπονητικό team απαρτίζεται από τους κυρίους. Το προπονητικό team απαρτίζεται από τον κύριο Ζήση Κατσαρό, ο οποίος είναι γυμναστής, τον είχαμε και πέρυσι. Ένας από πολύ αξιόλογους άνθρωπους, γνώστης της δουλειάς. Και γυμναστής θερματοφυλάκων είναι ο κύριος Ζούλιας ο Νίκος, ο οποίος και αυτός είναι προπονητής θερματοφυλάκων αρκετά χρόνια. Ήταν σε μια άλλη ομάδα, ήρθε σε εμάς. Είναι και γέννημα θέμα της ομάδος. Επομένως το team που έχουμε νομίζω ότι είναι αξιόλογο και θα μας βοηθήσει το επαγγελματικό. Έχω καταλάβει ότι φέτος η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική. Έτσι θέλουμε να είναι. Έτσι πιστεύουμε ότι θα είναι. Νομίζω ότι αυτό θα το δείξει η πορεία. Εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Απλώς θέλουμε να μας βοηθήσει και ο κόσμος. Σας ξαναλέω ότι το εγχείρημα και το περσινό και το φετινό είναι δύσκολο. Αλλά θέλει λίγο υπομονή, λίγο δουλειά και πιστεύω ότι θα είμαστε καλύτεροι από πέρυσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε και θα είμαστε σε συνεχή ροή. Να είστε καλά. Να είστε καλά.